χρώματα και χωρίζουν βουνά και χωρίζουν τα σώματα. Θες το φεγγάρι και πιες απ' το φως του δυο κύματα, οι ζωές μας νησιά όλα αλλάζουνε σχήματα. Κι απ' το δάκρυ σου κλαίω, κι απ' το δάκρυ μου κλαίς. Άστρα μπαλόνια, μοιάζουν τα χρόνια σε ένα σπασμένο ουρανό. Πού να σε ψάξω, πώς να πετάξω με ένα φτερό μου Χριστό. Παλόνια, κάνε την αχρόνια, σύννεφα μοιάζουν παλιά. Όσο να τα σπάσω, όσο να ξεχάσω, όσα θυμάμαι φιλιά, με μια θάλασσα αγκαλιά. Η Βόνια μάθει έτσι πράγμα να πελάνει, καταλαβαίνεις το. Ο αρφός της και η αγαπημένη της εξαδέλφη σκοτώσαν τον παπάν της. Άκουσε με, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Αυτός εδώ, αυτό το μούτρο, ξέρεις με ποια τα έχει? Ναι. Με τη μικρή σου την κόρη της άντρα. Το παλικάρι μια χαρά είναι. Τον εγκρίνω. Για μας θα μιλήσουμε τώρα. Αλεξάνδρα, κοίταξε στα μάτια και μίλα. Στα μάτια, στα μάτια, στα μάτια. Σε κοιτάω στα μάτια, μωρ, τι θες? Ωραία. Πόσο καιρό είναι σηκόμενο? Κάνε ένα βήμα, να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα... Πέ μου, είναι επίτηδες που επαρέσουν την αραβόνα για να με νευριάσεις. Αθηνά, δεν θα δεχτώ ποτέ μου τον κάμπο. Αλλά σου πω, μπορείς σε παρακαλώ, για λίγο μόνο να μπεις στη θέση του. Σκέφτομαι ήταν ένα μωρό που είδε σκοτωμένο τον παπάν του. Πάντως να ξέρεις, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, εγώ θα στο χρωστάω. Έλα τώρα, μην ακούω χαζά. Άκουσε, για μου χρωστάς, τίποτα μου χρωστάς. Μακάρι να καταφέρω κάτι βασικά. Λοιπόν, γεια σου Πέτρο. Άντε, γεια, ευχαριστώ. Μπράβο, Ανδρέα. Τι να σου πω, συγχαρητήρια. Με παρακολουθείς? Μπράβο, επέτυχες του. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου πεις, σου λέει την αλήθεια. Έμπλεξες τα με τον άντρα της Έλλης, τον καπρό μου? Κύριε Γεωργό, φυσικά τι... Γιάννα, τι έντρα που λαλείτε, ποιος σας είπε έτσι πράγμα? Δεν έχει σημασία ποιος μου το είπε. Έλα γαμί μου, ήταν να σε πιάνω και εγώ τώρα. Ωρεστή, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ τρομερό. Ήρθε εδώ με ο παπάς της Έλλης. Ξέρει για μας. Όχι, το κέρατο μου πόθεν το μάθε. Να το συνδυάσουμε με τη γυναίκα μου ψάχνω. Αν δεν υβρανίδει τα ρούχα σου. Ότι να λαλείς ούτε σ' ακούω, ούτε με νοιάζει. Ας πάω και φυλακή να διαφορώ. Έχασαμε τη Μαρία μας, Αντώνη. Έχασαμε τη. Πολλά μικρούλα. Κοίτα. Αυτός είναι ο Μιχαήλ. Έλα, χαίδεψε τι με φάση. Τόσο μικρός ο Σιρούτης. Ναι. Έλενα, θέλω να μου υποσχέθεις κάτι. Σε παρακαλώ. Άνθρωποι είμαστε. Αν τυχόν και συμβεί μου κάτι, προσέχε το. Για το Θεό, τι είναι τούτα που λες, γιατί μιλάς έτσι? Δεν θα σου επιτρέψω να με κλείσεις μέσα στη φυλακή, ναι, κατάλαβες? Δεν θα σου επιτρέψω να μου καταστρέψεις τη ζωή μου. Σκάσε! νομίζεις ότι να το αφήσουν έτσι? Τούτον που κάμαμε, εμπαράνομο. Θέλεις να σ' απεισείς στη φυλακή? Του το θέλεις? Πέ μου, θέλεις να σ' απεισείς στη φυλακή? Πέ μου! Έτσι μου με τις νύχτες, καταλαβαίνεις? Έχασα τον ύπνο μου. Θα το πιάσω το μωρό και να το πάρω πίσω στη μάνα του. Θα το πιάσω το μωρό και να το πάρω στην Έλενα. Τι λάλης ρε αλήτη που παίζεις με τις ψυχές ούλο μας. Πρώτα έκλεψες το μωρό με την κόμενα σου και τώρα θέλεις το πίσω. Τι το επέρασες το μωρό ρε? Πρόσεξε καλά. Γιατί αν χάσω την κόρη μου είναι να σε κλείσω μέσα για πάντα. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Πολύ να είπε ότι εσείς. Εξεπλησιάζουν να τους συλλάβουν, έτσι μου είπε ο Ανδρέας. Η αστυνομία ανακάλυψαν τα λόγια που ήσουν πετάξει στον γυμνέκα. Όχι, δεν έχω κάτι στο χέρι. Αλλά είναι δικηγόρος που σπουδάζω, κύριε Γιώργο. Έκατσα κάτω, σκέφτηκα. Έβαλα τα πράγματα σε μια σειρά, ανεζήγησα τα. Αποκλείεται, κυρία Χριστίνα, να έκαμε το φόνο. Καλάκι μου, είσαι σίγουρος? Δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Κύριε Γιώργο, η κυρία Χριστίνα είναι έξυπνη γυναίκα. Ήταν τόσα χρόνια μέσα. Θα ήξερε πώς να το στήσει για να φανεί ένοχη. Δεν ξέρω. Στην αρχή και εγώ τούτον ήθελα να πιστεύω. Αλλά η Αθηνά ήταν φυλακή όλον το καλοκαίρι. Εντάξει, γιατί δεν πήγε να παραδοθεί τότε? Γιατί ήταν απροετοίμαστη και πίστευκε στην αθωότητά της. Τη στιγμή όμως που εκατάλαβε ότι υποψιάζουν να μας ούλους ότι ο δολοφόνος ήταν ακόμα ελεύθερος, έκαμε τις κινήσεις της. Ακόμα και την ώρα που εσυλάβαν την Έλλη, ήταν έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες. Κατάλαβες, κύριε Γιώργο. Αδικήσαμε την ούλη. Συμπεριφερθήκαμε της πάρα πολλά σκληρά. Καλά. Πώς σου ήρθε τούτη η ιδέα στα καλά καθούμενα? Και ήρθε μου στα καλά καθούμενα. Είσαι πολύ καιρό που παιδεύκω το νου μου. Τι είναι η γυναίκα? Είναι η Χριστίνα. Και ο φόνος είναι ο φόνος του Ελευθεριάδη. Ναι, ναι. Και πού το ξέρεις εσύ, Φέδωνο, ότι είναι άδικα κλεισμένη? Γιατί μόνο εγώ ξέρω τον αλήθεια των δολοφόνων του. Έχεις δικαιό. Εφερθήκαμε τις πολλά σκληρά. Αλλά είναι τούτος μόνο ο λόγος. Είναι επειδή η Έλενα χάσε το μωρό της και αυτές είναι και οι παρέες της Χριστίνας μες στη φύλακη. Αν και για τούτο έχω τους ενδιασμούς μου. Πρέπει οπωσδήποτε σήμερα να πάω να μιλήσω με τον Ανδρέα. Μάχεσαι να μου πουλήσεις παραμύθια. Εζήτησες σου ναρκωτικά η Δανάη. Εσένα. Πόθενος τα πόθε. Φεδόνα, να σε λύσω. Έρχεσουν μέσα στο σπίτι μου που είχα το γιο μου και κρατούσες πάνω σου ναρκωτικά. Γι' αυτόν ήσουν έτσι επιθετικός, εμπού τη στέρηση. Αντριάννα, άκουμε. Σταμάτα και άκουμε μισό λεπτό. Με τη Δανάη ευκέναμε, ξέρεις το πράγμα, αλλά δεν έγινε τίποτε απολύτως μεταξύ μας. Επήρα την είδηση. Και απείλησα την, είπα της αν ξανακάμνε χρήση πως ήταν ανάνοια το στόμα μου. Η ταραμένη νοσοκόμα είπε ότι τούτον συνέβη και πριν 2 μήνες. Εν ήσασταν μαζί πριν 2 μήνες. Όντως συνέβη και πριν 2 μήνες τούτον, απλά ήταν τυχαίο. Περνούσα από το πάρκο μια μέρα, ήταν τζαμέ, κατέβηκα, είπα της ένα γεια. Και όπως μιλούσαμε, άνοιξε να πιέθηκε ο χάπια και πιέντα. Και ζήτησε μου να της φέρω εγώ την επόμενη της δόση. Τζαμέ ξαναπείλησα τη, ότι ήταν να μιλήσω. Καλά ρε, με εμπιστεύκεις. Όχι, σε εμπιστεύω. Κανέναν άντρα δεν εμπιστεύω. Αλλά και έτσι να ήταν σημαίνει ότι ενδιαφέρεσαι για εκείνη. Ή μάλλον να το θέσω καλύτερα. Ακόμα ενδιαφέρεσαι. Ακούω να δεις. Να την πιάσω εγώ. Να την πιάσω εγώ και να της μιλήσω. Εμένα δεν πρόκειται να με ξαναπεριπέξει κανένας. Καταλαβες. Ό,τι θέλεις κάμε. Δεν πρόκειται να κάτσω να σου δικαιολογούμε εσένα για κάτι που είναι κάμα. Εγώ εσένα θέλω και εσένα γουστάρω, καταλάβες. Σκάσε. Να μάθω. Και άμα μάθω να σε στείλω πακέτο στον Άγιον Πέτρο. Υπόσχομαι σου το. Θέλεις πάλι ρε. Ό,τι έγινε, έγινε. Παράτα με. Δεν αγγούμε μισό λεπτό. Η Αντριάννα έμαθε για μάτσο την ημέρα στο πάρκο. Μου παίξαμε ξύλο. Νομίζω ότι κάτι παίζει μεταξύ μας. Είναι να το ψάξει ή να σε ψαρέψει. Εγώ είπα ότι ήρθα και βράσαι μαστουρωμένο. Και εσύ ζήτησες μου την επόμενη σου δόση. Απείλησα σου να το πω της μάνας σου. Και ξεκινήσαμε και παίζαμε ξύλο. Κατάλαβες. Οκ, εντάξει. Άμα με πάρει θα της πω τα ίδια. Δανάη, θέλω συνάντηση υπόψε μαζί σου και με τον άλλον τον πελών τον ανιψιό σου. Να πάω στην αστυνομία να μιλήσω, δεν μπορώ άλλο. Νιώθω ότι υποτιμά τη σχέση μας, ρε Ανδρέα. Και να αρκεί μόνον εγώ να πάρω θέση. Με γελάς! Εντάξει. Απλά ζωάρευσες το τώρα από τα καλά και... Οκ. Λοιπόν, άκου. Εάν σε ενοχλεί πραγματικά, αν δεν τη γουστάρεις, μπορώ να της το κόψεις. Αν μην ξαναπατήσεις, είδαμε. Όχι ρε παιδί μου, θέλω να της το κόψεις τελειά. Είναι καλή. Είναι καλή φίλη, έχει καλή ψυχή. Απλά μόνη της και εσύ είσαι πολύ όμορφος. Sorry που γελώ, εντάξει. Ευχαριστώ. Αλλά εσύ είσαι πιο όμορφη, αγάπη. Εντάξει τώρα. Είσαι πολύ όμορφος. Για γίνει μπορεί να είσαι ο τέλειος άντρας. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να πάρεις θέση, και μάλιστα μπροστά μου, Ανδρέα. Οκ. αμέσως. Λοιπόν... Εντάξει. Έλα, Λί. Θέλω να έρθεις από εδώ σπίτι μας. Όχι, αν μπορείς, μια χαρά μπορείς. Ναι, τώρα. Όχι, δεν θέλω να μας μαϊρέψεις. Μαϊρέψει είναι η Έλενα. Θέλω να κάνω μια σοβαρή συζήτηση. Εντάξει, περιμένουμε εσύ. Γεια. Εμπέρνει χαπάρι, ρε αγάπη μου. Πάει στήσιμα. Όλοι οι ανθρώποι σταματούν να αναχάπαρει μόλις τους βάλεις όρια. Αγάπη μου, τι να κάνουμε. Δεν θα είσαι ποτέ σου μια πραγματική φίλη. Ούλες αναθέλουν έτσι, και ολίον το κορμί σου, τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Παραπάνω που λες εσύ όμως. Τι προσπαθείτε να μου το μελάνετε. Έβαλε τη λιά στο λαιμό του να αυτοκτονήσει, καταλαβαίνετε το. Εμείς τι φταίμε. Σκέφτηκες έστω για μια στιγμή πώς νιώθουμε εμείς. Επιάσαμε τον το μωρό, νομίζαμε πως ήταν ούλα νόμιμα. Έφερε μας το Ελίζα με δικά σου χαρτιά. Εδεθήκαμε με τον το μωρό, αγαπήσαμε το. Έχετε δίκιο. Δεν σας είπε κανένας ότι εκλέψετε το μωρό. Η Λίζα τα έκαμε. Τσίνη τα έκαμε ούλα. Όχι. Όχι και να λαλούμε εμείς σε αλήθειες δάμε τώρα. Οπότε να είσαι, εγώ θέλω πίσω την κόρη μου. Την κόρη σου έχασες τη Μάρθα. Τι θέλεις να πάει σε φυλακή. Τι να κάνεις, να εγκλέψεις. 50 δικαστήρια να γίνουν, θα την κερδίσετε πίσω. Να σας έβρουν όπου και να πάτε. Και να σας πω και κάτι. Αν πάθει κάτι ο Λούκας, εγώ ίδια να σας καρφώσω. Λοιπόν, πιάσε τηλέφωνο τώρα. Πιάσε τηλέφωνο στη δουλειά σου, γυρεύκουσε. Τώρα, Μάρθα. Ιβωνή, συγγνώμη, πραγματικά απολογούμε. Ειδοποίησες ο άντρας μου. Είμαι στην Ελλάδα. Χειρουργήθηκε ένας συγγενής μου και εγώ μαζί. Έδωσα τον ένα μου νεφρό στον ξάδερφο μου. Έπρεπε να κάνει μεταμόσχευση, έπρεπε να γίνει άμεσα η μεταμόσχευση. Δεν ήξερα καν που ήταν το τηλέφωνο μου τόσες μέρες. Ναι, ναι, είμαι καλύτερα τώρα. Ζητώ σου 1000 συγγνώμη, πραγματικά. Σε μια εβδομάδα να είμαι πίσω. Πες χαιρετίσματα στο Φίλιππον και στο Στέφανο. Ναι, ναι, μένες εις 9. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Ευχαριστώ. Γεια. Ωραία. Επίστεψε. Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Ξέρω τι να δεις πω. Έχω το. Ναι, όχι να φτάσεις στο άλλον άκρο όμως. Δεν θέλω να πληγώθει, αγαπώ την. Απλά κάμουν είμαστε ζωή δύσκολη και πρέπει να σταματήσεις το πράγμα. Να μπω. Η κυρία αποφάσισε να μου μιλήσει. Τα πράγματα. Σήμερα είναι πολύ μεγάλες στιγμές. Μπορείς να αφήσεις τις ειρωνίες σου να κάτσεις κάτω, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια συζήτηση οι τρεις μας, σοβαρή, και θέλω πάνω απ' όλα να είσαι απόλυτα αντικειμενική. Οκ. Και έτσι για να ξέρεις, επειδή είμαι πολλά μεγάλη καρδιά, αποφάσισα να σε συγχωρήσω. Και τώρα ακούω σας να δω είναι τα άλλες τσόφτες και δεν να πείτε. Καταρχάς, θέλω να σε ευχαριστήσω που όταν είμαστε χωρισμένοι στάθηκες στον Ανδρέα με τον τρόπο που του στάθηκες. Επιπλέον, ξέρω ότι αν δεν αναγνώριζες εσύ το μωρό μας στο σκίτσον, υπήρχε περίπτωση να μην το βρίσκαμε. Και τούτο να στο χρωστώ σε όλη μου τη ζωή. Κι εγώ. Εννοείται και ξέρεις το. Ωραία. Δεν θέλω να μου χρωστάτε τίποτα η αλήθεια. Παρακάτω όμως, γιατί το υφάκι είναι μου αρέσει. Παρακάτω. Λοιπόν, θέλουμε να σου πούμε κάποια πράγματα τα οποία ίσως να μην ξέρεις. Βέβαια, οφείλω να παραδεχτώ ότι έμαθα πολλά από σένα. Σε ευχαριστώ σε και για τούτο. Ναι. Αφού εγώ σας έμαθα τι πάει να πει φιλία. Ναι, με μια διαφορά όμως. Εσύ είσαι πάρα πολύ λαχτητική στη φιλία σου. Βασικά η φιλία όπως την αντιλαμβάνεσαι εσύ καμνεί για ανθρώπους που είναι εντελώς μόνοι τους ή για ανθρώπους που έχουν άποψη. Α, ναι. Δεν κατάλαβα. Τώρα σας αρέσει και ο τρόπος μου. Που πότε, αγαπούλα? Που πάντα. Είπα σου το από την πρώτη ημέρα. Ας πούμε, χτες ξεπέρασες τα όρια. Έθελες να γαμίσεις μπάνιον το μωρό με το δικό σου γνωστό στυλάκι. Δεν μπορείς να έρχεσαι μέσα στο σπίτι μας και να επιβάλλεσαι και να αλλάσεις τους κανόνες μας. Γιατί είναι κακό, δεν έχω δικαιώματα εγώ. Όχι, αγάπη μου. Ένεσες δικαιώματα. Όπως ούτε εγώ έχω δικαιώματα στη ζωή σου, έτσι εσύ ένεσες δικαιώματα στη ζωή μου, στη ζωή του Ανδρέα, στη ζωή του μωρού μας. Ένεσες. Απλά εσύ πιάνεις τα με το έτσι θέλω. Αγάπη μου, επιτρέπεις μου? Λοιπόν, έφυγα γιατί να σας πατσαρκάσω κι οσκιό. Έλα να σου πω, άκουμε λίγο, εντάξει, τούτον το γνωστό το υφάκι που έχεις έμπιανε τόπον πλέον. Για να τελειώνουμε. Πάνω πουλά στη ζωή μου είναι η Έλενα, τα μωρά μου και η μάνα μου. Τούτη είναι η σειρά. Εσύ είσαι μετά. Καταλαβες. Είπα σου εγώ ότι θέλω να με πρώτη. Είπες το, αγάπη μου, είπες το. Με τον τρόπο σου είπες το. Να μην τα ισοπεδώνουμε νουλά. Λοιπόν, άκου για να τελειώνουμε. Εγώ, η Έλενα, τα μωρά, εννοείται και ο Μιχαήλ. Και μιλά σιγά γιατί επάνω το μωρό να μην μας ακούσει. Είμαστε ένα. Εντάξει. Εσύ είσαι έξω. Μετά. Δεύτερη. Κατάλαβες, μπορείς να το χωνέψεις το πράγμα. Όχι. Και μου κάνετε για φίλοι. Εγώ λέω να πάει σπίτι σου έτσι ρεμαζ ωραία, να το σκεφτείς αύριο μεθαύριο και να έρθεις να έχουμε όρια σε αυτή τη σχέση. Και για να ξεκινήσουμε καλά, όπως έκανα και με τη μάνα μου, σε παρακαλώ δώσε μου τα κλειδιά του σπιτιού μου. Να φακώσει τα κουδούνια τώρα. Όχι μόνο. Να βακάσεις τα τηλέφωνα πριν να έρχεσαι εδώ. Να ρωτάς σε τι φάση είμαστε. Γιατί μπορεί να θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας. Μπορεί να θέλουμε να κάνουμε έρωτα. Μπορεί να θέλουμε να τσακωθούμε, με την ησυχία μας. Καταλαβες, οτιδήποτε. Δηλαδή να κάνουμε παρέα, όποτε θέλετε εσείς, ας πούμε. Και όποτε θέλεις εσύ, βασικά, όποτε θέλουμε όλοι. Εγώ δεν τη θεωρώ έτσι τη φιλία. Λοιπόν, στην αγάπη και στην αληθινή φιλία δεν υπάρχουν ούτε όρια, ούτε πρέπει, ούτε τίποτε. Τότε να βρεις άλλους φίλους. Ναι, αυτόν ακριβώς θα κάνω. Αχάριστη. Εντάξει, να το συνειδητοποιήσει. Στενοχωρέθηκε. Μήπως ήμασταν πολλά σκληροί μαζί της. Ωραία, αγάπη μου. Τι είναι το χόντρινε με το μωρό. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι καταλάβαινε πολλά καλά τι λέμε. Απλά είναι εγωίστρια. Και ο εγωισμός της δεν την αφήνει να κάνει πίσω. Καλώς τη. Έλα κάτσε. Τι συμβαίνει? Εσύ να μου πεις τι συμβαίνει. Τι είπες στον παπά σου, Ελή? Έπιασε με η Βόνη τηλέφωνο. Επίεν τζιβρέντον. Αλήθεια. Τι πρωτότυπο. Και έπιασε γιατί? Για να σε προειδοποιήσει που κάτι ή έπιασε εσύ τηλέφωνο για να της πεις ότι είμαι έγκυος και πρέπει να διακόψετε τις σχέσεις? Λά σου πω κάτι. Κόψε τον το υφακινά. Και κατάλαβα ότι δεν είμαι εχθρός σου. Δεν έχω τίποτε με την Ιβόνη. Η Βόνη είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και δεν πρέπει να την εκατώσεις στα προσωπικά μας. Προσβάλτηκε. Προσβάλτηκε. Που τι, που εμαθεύτηκε, που ήρθε να αντιμετώπισε με την αλήθεια. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι τούτες οι σκρόφες εν έχουν ούτε ιερόν ούτε όσιο. Εν νιώθουν ούτε τύψεις ούτε ενοχές. Πραγματικά, πρώτη φορά σε ακούω να μιλάς έτσι. Εγώ νομίζω ότι η ιστορία με την Ιβόνη να τελειώσει δαμέ, εντάξει. Τονίζω σου το. Δεν έχω τίποτε μαζί της. Ξάλλου έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε τώρα. Δεν με πείθεις. Τούτα ούλα είναι παραμύθια. Θέλω να ξέρω αν συμβαίνει κάτι μεταξύ σου εσένα και του Φεδώνα. Δανάη, αν συμβαίνει κάτι, πέ μου το. Γιατί θα σας πάρει και θα σας σηκώσει και τους δυο. Μία ώρα σου εξηγώ. Δεν έχει γίνει τίποτα. Απλώς με είχε δει που πήρα χάπια και απειλούσε ότι θα το πει στη μάνα μου. Του έδωσε ένα χαστούκι και μ' άρπαξε τα μαλλιά. Αυτό. Ήμουνα και φτιαγμένη. Τώρα τι θες, να καθόταν να τη τρώει από μένα? Δανάη, όταν εσύ επιένες, εγώ έρχομαι. Είσαι πολύ καψούρα μαζί του, Όχι βέβαια. Απλά δεν μου αρέσει και να με περιπέζει κανένας άντρας. Επέρασα πολλά. Όπως όλοι. Αλλά, Ανδριανά, δεν σε κοροϊδεύει. Λιώνει για σένα. Ναι, και εσύ που το ξέρεις. Βέβαια, να μου πεις, είσαι σκηνοθέτης. Και καλή, μάλιστα. Αλήθεια, λιώνει για μένα. Και ένα παιδί θα το καταλάβαινε. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να τον αφήνω ξαπόλυτο. Θέλω να τον έχω δίπλα μου καλά δειμμένο. Πε μου αλήθεια. Θέλω να ξέρω τα πάντα. Προχωρήσετε? Όχι ρε, ποτέ. Ένα αθώο φλερτ ήτανε πέρσι που έληξε κι άδοξα. Ούτε φιλί δεν έπεσε. Λοιπόν, τελείωσε η ανάκριση. Γιατί έχω και δουλειές, δεν είμαι αργό σχολεία. Αν μου λαλείς ψέματα, θα πάω στο κανάλι και θα ζητήσω να σε θιώξω από τη σειρά. Συγγνώμη, Δανάη μου, αλλά εγώ είμαι η στάρ. Εγώ πουλώ, εγώ κάνω κουμάντο. Μπράβο σου και καλά κάνεις. Λοιπόν, έφυγα. Και το θέμα έληξε. Ηρέμησε. Παιδάκι μου, ήρθε εδώ η Αθηνά, το καταλαβαίνεις. Δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Με ρώταγε για σένα και για τον Ορέστη. Αν τα έχετε. Ντράπηκα τόσο πολύ. Γιατί με φέρνεις σε τόσο δύσκολη θέση, ρε Ιβόνη? Ένα λεπτό, συγγνώμη. Εσύ παραδέχτηκες το? Όχι, δεν το παραδέχτηκα. Είπα ότι δεν ξέρω. Είπα ψέματα. Ωραία. Σε να μου θέλεις να κάνω δηλαδή τώρα? Πέ μου, μου θέλεις να κάνω δηλαδή τώρα? Τίποτε δεν θέλει. Απλά η θεία θέλει να μας κάνει τη ζωή μας δύσκολη, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Αφού πες ότι δεν ξέρεις, τέρμα συζήτησης. Ρε κορίτσι μου γλυκό, δεν σου είπα εγώ ότι δεν πρόκειται να χωρίσει? Σε σένα μιλάω, βρε εσύ, βρε Ιβόνη μου. Το ξέρεις ότι έμαθα ότι η Έλλη είναι έγκυος? Τι θέλεις ρε παιδάκι μου, γιατί συνεχίζεις μαζί του? Τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση έχεις. Μια χαρακοπέλα είσαι, το καλύτερο μπορείς να βρεις. Για μένα... Τσίνος είναι ο καλύτερος. Εντάξει. Με τσίνον είμαι ερωτευμένη. Θεία, πέ μου γιατί τη στριμώχνεις τόσο πολλά. Δηλαδή, εσύ δεν άκουσες ποτέ μια γυναίκα να τάσει παντρεμένο? Το άκουσα πολλές φορές, Φίλιππε, αλλά δεν ήταν η ανιψιά μου. Τι θέλεις να κάνει τώρα? Πέ μου τι θέλεις να κάνει τώρα. Αν είναι τόσο ερωτευμένη όπως δεν λέει, το χωρίσει. Θα με τρελάνεις κι εσύ ρε Φίλιππε, που το δέχεσαι, που το εγκρίνεις, που θεωρείς ότι είναι φυσικό. Θεία, εγώ εγκρίνω οτιδήποτε, όσον ανήθικον και να είναι. Ο έρωτας είναι έρωτας. Είναι συλλογική. Να σε πάω εγώ στο σπίτι. Το αυτοκίνητο μου. Άρχισε να το πάρεις το πρωί. Δεν θέλω να οδηγείς τώρα, είναι αργά. Δεν θέλω και μόνο μόνη μου. Δεν πουλάω όμορφα. Θέλω να είμαι συνέχεια να είμαι μαζί σου. Έχεις δίκιο, κάτι πρέπει να γίνει με εμάς. Θα μιλήσω στο μικρό. Νομίζω ότι είναι πολλά νωρίς, ότι ενώ τη δράση αποκλείται να αποδειχτεί. Ίσως να πρέπει να μας συνηθίσει λίγο σαν ζευγάρι και μετά, μωρό μου. Όχι, όχι. Είσαι γυναίκα μου, θέλω να μείνεις εδώ μαζί μου. Νομίζω να το δεχτεί. Να του έρθει πάρα πολλά από τώρα. Είναι πάρα πολλά νωρίς. Όχι, ο μικρός είναι εντάξει. Το νωρίς γιατί το λες, για τον πατέρα σου και την αδελφή σου, Θα το δεχτούν. Έλα να σου πω, ποιος είναι ο αρχηγός? Εγώ βέβαια. Ωραία, εντάξει. Ναι, εντάξει, εσύ είσαι. Ωραία. Άσχετα αν φαίνομαι εγώ καλά, μην με ευνοχίζεις τόσο. Έλα, πες μου. Πόσο? Πολύ. Τι? Πολύ. Changing me, changing you. Γιατί ήρθες, Γιώργο? Χριστίνα, έχουμε να κάνουμε μια πολλά σοβαρή κουβέντα. Κόψε το μελό. Χθες να με ρωτήσεις τι κάνω, πώς περνώ, αν τζιμούμε καλά. Είμαι μέσα στις συνήθειες μου. Μια ζωή είμαι στη φυλακή, την επέρασα. Οι κορούδες τι κάνουν? Μια χαρά. Ήρθα να σου πω έναν ευχάριστο νέο που πρέπει να μάθεις. Ευχάριστο. Συμβαίνουν και ευχάριστα. Ναι. Ευρέθηκε το μωρό της κόρης σου, της Ελένης. Κοίτα, με περιπέζεις εμένα. Λαλείς μου ψέματα. Με περιπέζεις, ακούεις? Λαλείς μου αλήθεια. Εννοείς το τώρα τούτο μου λαλείς? Βρέθηκε το μωρό της Ελενίτσας μου. Ναι, Χριστίνα. Ευρέθηκαν πριν λίγες ημέρες. Έχουμε το μαζί μας τώρα. Δεν το πιστεύω. Το μωρό μου έγινε και θαύμα. Τούτη ψηλή. Βοήθηκαν η ψηλή και πήγαινε και άφησε το. Όχι, Χριστίνα. Έγινε ψηλή. Τυχαία που ευρεθήκαν, από ένα ατύχημα. Άσε να σου τα πούλα. Είσαι ευχαριστημένη τώρα? Πολλά. Ο Θεός μου ευρέθηκε. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ωρέστη, με παίζεις κι εσύ ρε, ξέρεις τι παίρνω και τόσους μήνες. Ρε, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να είμαι συνένοχος σε έναν έγκλημα. Απειλούμε ρε, Ωρέστη. Οκ. Θα έβρεις έναν καλό δικηγόρο και θα τους δόκισεις στην αστυνομία φέτονα. Ωρέστη, είμαι συνένοχος, εμπλέξαμε μέσα χωρίς να το θέλω. Να μου θέλω και μίλησά σου. Να μου θέλω και μίλησά σου. Κι εγώ δεν μπορώ να είμαι συνένοχος, καταλαβαίνεις. Θα σου έβρω εγώ τον καλύτερο δικηγόρο. Θα γίνει σκάνδαλο, οκ, καταλαβαίνω. Και είναι ευκαλοκαθαρή. Ρε, πια τα μισά ρούχα με τα σέρκα μου και θα ψέτα έξω από την οικοδομή, ρε, στο τσιμέτο, ρε. Καταλαβαίνεις? Εξηγήσα σου εντάλλως έγινε. Okay. Μείνεις και έναν ερώτημα όμως που ακόμα είναι αναπαντήτο. Ποιος έπιασε το παντελόνι του Ελευθεριάτη και πήρε το έξω από το πατρικό της Αθηνάς? Κοινό που ήβρεν ο κύριος Γιώργος. Και θα ψέντω στο σπιτάκι που αγοράσαμε από την Αντιγονή. Και γιατί? Το γιατί δεν το ξέρω, αλλά έπιαν το Φίλιππος. Τώρα γιατί το πιαν και πήρε το έξω από το σπίτι του κυρίου Γιώργου? Δεν έχω ιδέα. Θα μάθεις, Φεδονά. Θα μάθεις και θα μου πεις. Πώς θα μάθω, ρε, οι άνθρωποι είναι καλά, ρε, ξεφύγαν. Ο Φιλίππος είναι με τα καλά του, κάτι έχει. Ναι. Ξέρω το, πολλά άσχημη καταστάση του. Ξέρεις το? Πώς δεν το ξέρεις? Που την Ιβώνη. Λοιπόν, θα μάθεις κοινό που σου είπα. Φεδονά, εσύ που τα χτες δεν έτζουμήθηκα όλη νύχτα. Η Ελενίτσα μου πώς είναι? Ο Θεέ μου, το μωρό μου έπρασε μεγάλο σοκ. Πώς θέλει να είδε, Χριστίνα. Πέτα από τη χαρά της, είναι το μωρό της που ήβρε. Και το μωρό μας εμεγάλωσε, είδες τι? Ναι. Επήγα στο νοσοκομείο και είδα τι. Μίλα ακόμα. Άσε να βγάλω φωτογραφίες να σου φέρω να δεις. Είναι η ίδια η μάνα της, κούκλα. Μοιάζει σου και εσένα. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Δόξα σε ο Θεός, ούλα έπιαν καλά, ούλα. Πιστεύκεις εδώ μου να της Χριστίνα. Έλα σου πω για την Αθηνά. Θα ρωτήσεις. Με τούτον τον Πέτρο, ναι. Ναι. και πολλά ερωτευμένος μαζί της. Θέλουν να συνεχίσουν το γάμο τους. Με την Έλληνα όμως εμιλιούνται άστα. Φανταστικά το. Κοίτα, η Έλλην καλό μωρό να αγαπά την Αθηνά μας. Απλώς πονεί και πληγεί εφρέσκια. Όσο για τον Πέτρο, είναι κακό παιδί. Δεν έφταξε σε τίποτε. Κι αν αγαπιούνε με την Αθηνά, γιατί όχι. Μόνον εγώ φταίω. Μόνον εγώ έφταξα και εγώ πρέπει να πληρώνω. Άδικα. Γιατί δεν σκότωσες κανένα, Χριστίνα. Κομμένο. Και το μωρό δεν το αρπάξαν άνθρωποι που μες στη φυλακή. Τι λέει τώρα. Ξέρεις τι λέει. Εν τούτη ψηλή, Γιώργο. Τούτον το τέρας τα μέσα. Ναι. Που την είσαι στο στομάχι. Καμιά ψηλή δεν έκαμε το φόνο, Χριστίνα. Ούτε εσύ. Πέ μου την αλήθεια, σε παρακαλώ. Θέλω να ξέρω τα πάντα. Εγώ τον σκότησα. Επιμένεις, ε? Ωραία. Να μιλήσουμε με τον Ανδρέα. Έχω κάποιες υποψίες. Κάποιοι άλλοι είχαν το μωρό. Και εσύ, Χριστίνα, δεν εσκότωσες τον Ελευθεριάδη. Εντάξει, δεν θα ξανάρθω. Γιώργο, τι λέει τώρα, πού πάει, τι λέει! Δηλαδή πιστεύεις με? Ναι, γιατί Δανάη πιστεύω σε. Αλλά είσαι όμορφος. Είσαι υπερβολικά όμορφος και τον εκνευρίζει με, διαλύει με. Δεν είμαι υπερβολικά όμορφος. Είμαι όμορφος στα μάτια σου, για σένα. Κανεί πιο. Είναι μόνο στα μάτια μου. Γι' αυτό προχτές σταματήσα σε 20 θαυμάστρες μες στον δρόμο και η σειρά είναι σε μια εβδομάδα που ξεκίνησε. Ωραία. Και τι θέλεις να κάνω για να ζητήσεις, πέμ? Θέλω να γίνεις διαφορετικός από τους άλλους τους άντρες. Να τσιλιέσαι χαμές τα πατώματα για μένα. Να μου λαλείς κάθε 5 λεπτά ότι είσαι ερωτευμένος μαζί μου και ότι αγαπάς με. Και να μην μου φέρνεις αντίρρηση. Ζητώ πολλά. Ωραία. Θα σου λέω κάθε 5 λεπτά ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Ότι αγαπώ σε, θα χτυπιούμε στα πατώματα. Αλλά ηλίθιος, εσύ κοπάνω κάτι κάτω δεν πρόκειται να γίνω. Αν θέλεις ποτούς να βγεις έξω μέσα στον δρόμο, εσύ πολλούς, όχι εγώ. Άρχισα να ευκάλουμε και γλώσσα τώρα. Δεν ευκάλουμε γλώσσα. Απλά λέω σου τι αν έχουμε και τι όχι. Μάλιστα. Μάλιστα. Και θα ανεβάσουμε τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Και τον Ρωμαίο δεν θα τον κάνεις εσύ. Δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι ρόλο μου δώκεται θα κάνω. Εγώ τον τη δουλειά κάνω τη μόνο για τα λεφτά. Μηχανά. Μπορούμε να είμαστε μαζί. Αληθινά, και όπως σου αρέσκει. Όμως την πελάρα που κουβαλάς, όχι σε μένα. Εντάξει, γουστάρω την, είσαι εσύ, αλλά κάποιες φορές έχω και εγώ απαιτήσεις. Σαν τι απαιτήσεις δηλαδή? Θέλω κατανόηση. Δεν είμαι καλά. Όμως μην με ρωτήσεις τι έχω. Μια μέρα είναι να μάθεις με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και για μένα μπορεί να μην με θέλεις. Νομίζω να ήταν καλύτερα να μην ξέρει κανένας ότι είμαστε μαζί. Για το καλό σου. Δεν θέλω να σε μπλέξω. Κάμνεις με και φοβούμαι. Να με φοβάσαι. Δεν θα φύγω ποτέ να πάθεις κάπου. Ούτε να μπλέξεις κάπου. Κάτσε, Αντωνιάδη. Τι συμβαίνει? Θέλω να σας μιλήσω για κάτι που μόνο εγώ ξέρω. Δεν το είπα σε καμία κατάθεση. Έχει σχέση με το φόνο του Δημήτρη Ελευθεριάδη. Μάλιστα. Ακούω. Αν και η υπόθεση έκλεισε. Ναι. Αυτή η Χριστίνα ομολόγησε, αλλά υπάρχει και συνένοχος. Και μάλιστα κρύβεται καλά. Το όπλο με το οποίο τον πυροβόλησαν χάθηκε μέσα από το σπίτι. Ποιο σπίτι? Του Λευθεριάδη? Ναι, ήταν δικό του. Ήταν νόμιμο. Το είχε χάσει, έπειτα το βρήκε και μου ζήτησε να το κρύψω σε ένα από τα σιρτάρια της κουζίνας. Εγώ ο ίδιος το έκρυψα. Και μετά από μερικές μέρες δεν υπήρχε πια εκεί. Μάλιστα. Και γιατί επέκρυψες τέτοιο στοιχείο, Αντωνιάδη? Γιατί έψαχνα. Και εσείς τόσους μήνες δεν βρήκατε τίποτα. Και γιατί δεν το είχα συνδέσει. Το σύνδεσα τώρα, τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα. Δεν θα σου πω. Γιατούν το όπλο. Ποιοι άλλοι γνωρίζουν ότι ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα σιρτάρι στην κουζίνα? Δεν ξέρω αν μίλησε κάπου ο Δημήτρης ή αν το είδε κάποιος. Εγώ πάντως δεν μίλησα σε κανέναν. Και είπε μου ότι να μιλήσει με τον Αριστοτέλη και ότι μέσα στις επόμενες μέρες μπορούμε να μείνουμε μαζί. Μπράβο. Έτσι πολύ να το καθυστερήσετε. Αγάπη μου, αγαπάσαι. Θέλησε μας στη ζωή του. Και στο κάτω-κάτω είσαστε παντρεμένοι, χαζώναζετε χώρια, όσο γοητευτικό και να είναι το να βγαίνετε ραντεβουδάκια. Εσύ πώς νιώθεις? Εγώ νιώθω ερωτευμένη, ευτυχισμένη. Θέλω να τσιμούμε στην αγκαλιά του. Ενώ ο άντρας μου, ρε, και τώρα συνειδητοποιώ το πλέον. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, σκέφτομαι την Έλλη, σκέφτομαι τον παπά μου, σκέφτομαι τον γιον του, πώς είναι να το πάρουν. Θα το συνηθίσουν όλοι. Τα νέα με τη λένε, αν είπα σου τα. Ναι, πες μου τα. Τι είναι, πια έκαναν τηλέφωνο, δηλαδή. Όχι, μάνα μου. Κρατά μούτρα. Έπιαμε ο Ανδρέας από το νοσοκομείο και είπε μου ότι πέρασε από δίπλα του, ούτε καν του μίλησε. Δεν ξέρω, αλλά ό,τι και να κάνει το πλάσμα, ακόμα και όταν είναι θυωμένη, κάνουν με και γελώνει, ξέρω γιατί. Ναι, εντάξει, και εγώ συμπαθώ την, αλλά ξέρεις τι με ενοχλεί. Νομίζω ότι διεκδικεί μια πολλά ιδιαίτερη θέση στη ζωή του Ανδρέα. Υποσυνείδητα ίσως τη δική μου. Περίμενε, κάτσε, τι θέλεις να μου πεις τώρα? Ότι ζηλεύκεις τη Λύη? Είδα τα ούλα μου λαλήσουν το πράγμα. Κοίτα, ζηλεύω πάρα πολλά, αλλά όχι τη Λύη, εντάξει. Αν και να σου πω κάτι, όταν είπε ότι θέλει να πάει πάνω να κάνει μπάνιο το μωρό μας, πραγματικά σηκωθήκαν οι τρίσσες της κεφαλής μου. Έλα εδώ, έλα εδώ, μωρή. Έλα εδώ. Νομίζω ότι εμείς εκεί οξοφλήσαμε επειδή βρέθηκε το μωρό της κόρης μου. Γελιέσαι! Γιατί τυχαία βρέθηκε, ακούς, τυχαία. Δεν το πήγατε εσείς γιατί μετανιώσατε. Έλα, τυχαία. Έλα ρε, βρέθηκε. Μπράβο. Τώρα μίλα και ξεκαθάρισε τα όλα. Δεν θα πληρώνω εγώ για κάτι που δεν έκανα. Σοβαρά. Εδώ θα πληρώσεις, μωρή. Θα πληρώσεις για τον πόνο που πέρασε το παιδί μου. Θα σε τσακίσω. Τι λες, ρε? Είσαι τρελή. Ωραία. Και αυτοί που το είχαν δεν μιλήσανε? Δεν τους έχουν ανακρίνει ακόμα? Όχι, γιατί στάθηκες ακόμα μια φορά τυχερή. Το σκάσε, μωρή. Το σκάσε από το νοσοκομείο. Πες μου ποια είναι. Πες μου τα στοιχεία της. Δώσ' μου το όνομά της. Δεν είμαι ανακατεμένη. Και πρόσεξε καλά. Κάνε συμπληρωματική κατάθεση. Μίλα με τον δικηγόρο σου να αρνηθείς όλες τις κατηγορίες για μένα. Θα την πληρώσει η κόρη σου, Και αυτή τη φορά θα είναι αλήθεια. Τι λες, μωρή? Έξω από εδώ. Χάσου! Χάσου! Ωραία. Ωραία, ναι. Έκλεισαμε τη φωτογράφηση, οπότε να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ. Τέλεια. Αν κλείσουμε για τη φαρμακευτική, ως το καλοκαίρι θα ήμασταν εξασφαλισμένες. Ευτυχώς το έχω και το Σύριαλ. Γιατί δεν ήξερες ποτέ να που γίνεται. Τι λαλείς. Τι λαλείς, το γραφείο μου πεντά. Εμένα εξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλίμονο, δεν ξέρουμε τη δουλειά μας. Τι νέα? Με τον Πέτρον εννοώ. Τι νέα? Είχαμε καμιά εξέλιξη? Όλα καλά. Κατά ακρίβεια, πάρα πολλά καλά. Αλλά και εσένα, μια χαρά ανεβασμένη σε βλέπω. Μακάρι να είναι καλό μητσής. Ποιος? Ο Φέδωνας εννοώ. Αθηνά, δεν ήξερα τι έπαθα. Ζηλεύκω. Νομίζω ερωτεύτηκα του. Ευτυχώς που και ο Μητσής ανταποκρίνεται. Ωραία. Ωραία. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά πρέπει να σου το πω. Ο Πέτρος είναι να μιλήσει του Άρη στο τελεαύριο, για μας. Τι εννοείς να του μιλήσει? Να του πει ότι παντρευτήκεται? Όχι. Όχι, το πράγμα είναι λάθος, είναι μεγάλο λάθος. Να αντιδράσει ο Αριστοτέλης και στο τέλος να την πληρώσω εγώ πάλι. Πώς να αντέξει το κεφαλάκι του? Ωραία, εντάξει. Θέλεις να του μιλήσεις εσύ, Πέτρο? Ναι. Ναι, να του μιλήσω εγώ. Με την Έλλην τι έγινε? Τίποτα. Τίποτα, τα ίδια και χειρότερα. Πρέπει να την πιάσεις που το μαλλί και να της δώσεις 10 γυρούς. Αθηνά, κοίτα με. Θέλει δυναμικόν τρόπο. Αφήστε να την πιάσεις και να της μιλήσεις με διάλογο και πολιτισμένα και... Άκουμε και εμένα μια φορά. Θα μπορούσες να είχες φύγει εκείνη τη νύχτα, να μην με βοηθούσες. Θα μπορούσες να μην άκουγες που σε παρακάλαγα, τώρα τι θες? Έχει τύψεις, τον καταλάβες. Ξέρεις το ότι διακινδύνεψα τον είπε στη φυλακή 2 φορές για να βρει τη γυναίκα, ξέρεις το? Όχι, δεν το διακινδύνεψες. Επίεσαι 2 φορές στη φυλακή να τη δεις γιατί είσαι σαλώθη. Επίεσαι να δεις τον δολοφόνο του παπά σου, ενώ ο δολοφόνος είσαι εσύ reality. Όχι, 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 σταματήστε, σταματήστε. Τέλος τσίμαστε ρε, τέλος ζείτε ρε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, αλλά ό,τι έγινε, έγινε. Δεν αλλάζει, γυρίζει ο χρόνος πίσω. Είσαστε ζώα. Και εσύ και τούτος. Μόνο δεν στήχτον της επιβίωσης ζείτε μέσα σας. Κανέναν άλλο. Και μια αθώα γυναίκα πληρώνει για τούτο. Τι θέλεις να κάνουμε, ρε? Τι θέλεις να κάνουμε? Αφού την είπε μέσα μόνη της, γιατί έτσι ήθελε. Ας πω κάτι όμως. Έχω κι εγώ ενοχές. Αλλά ήταν ατύχημα, είδες με μάτια σου. Και ενώ που είδα εγώ, ήταν ότι εσύ ήσουν έτοιμος να πατήσεις τη σκαντάλη. Και δεν το κάνεις. Γιατί πετάχτηκε μέσα η Δανάη να σε αποτρέψει και γίνει και διαφορετικά. Και στην τελική, δεν με κόφτει. Δεν με κόφτει να άλλος έγινε. Εγώ κοινό που θέλω είναι να βγει που μέσα τότε η γυναίκα. Κάμετε τι θα κάμετε, πιένετε μέσα εσείς, κανονίστε να βγει έξω. Πώς να την αθώσουμε, έχεις τρελαθεί. Δεν με κόφτει. Η γυναίκα κοινή θα βγει έξω από τη φυλακή και ό,τι θέλετε κάμετε. Θα τον σκοτώσω τον αλήτη. Φίλιππε, τι θα κάνουμε. Τον φοβάμαι, θα σπάσει. Τι να μου ακούσες. Δεν έχει άλλη λύση. Δεν το εννοείς. Τρόπος του λέγει το λες. Φίλιππε, δεν το εννοείς. Εννοώ το. Μόνος έγινε μέσα από το σπίτι του Ελευθεριάδη. Το όπλον έφυγε που μέσα. Είχα επώνυμη καταγγελία. Να σκάσω ρε Νικόλα, να σκάσω. Το λοιπόν, θέλω να μου ξαναφωνάξεις την Αντιγόνη, την Αιγιακή βοηθό, ναι. Τι εννοείς? Εν ξέρω γιατί ότι η Χριστίνα ενώ παραδέχτηκε ότι τον σκότωσε, δεν εμπλέξε κανέναν άλλον. Το όπλο μπορεί να το έδωσε η Αντιγόνη. Τούτο σημαίνει ότι συνεργός. Βέβαια. Το πράγμα περιπλέκεται, ρε Νικόλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Τι λαλείτε, κύριε Γιώργο? Ανδρέα μου, είμαι σχεδόν σίγουρος. Το μωρό δεν το αρπάξαν οι παρέες της Χριστίνας που είμαι στη φύλακη. Πώς ήσασταν τόσο σίγουρος? Ανδρέα μου, το ζευκάρι που την πάφων, καταλαβαίνεις, είδα τους πόξω από την παιδική χαρά. Η φωτογραφία που μας έδειξαν στο κινητό είναι λάθος. Να τους ευνηδιάσεις, Ανδρέα, να τους πεις ότι θέλει να δεις το μωρό τους. Λογικά δεν πρέπει να υπάρχει μωρό, αν είναι έτσι όπως το σκέφτομαι. Κύριε Γιώργο, θέλετε να με πελάνετε? Καλά, είναι και αστυνομία. Δεν ήξερα τι κάνει η αστυνομία μου. Αλλά αν εν τούτη πρέπει να το ψάξει. Ανδρέα μου, έχω τη διεύθυνση του στην Πάθο. Να σου τη δώσω να πάει. Παρακολουθείς, ναι. Ναι. Θέλω να σου μιλήσω. Και σου κόψαν το κινητό, γι' αυτό δεν πήρες τηλέφωνο πριν. Το κινητό μου άφηκα το σπίτι. Και είπα στο παίρνω μου τα μέξω και... Θέλω να σου πω έχετε κουβέντες. Ακούω, λέγει. Θέλω να φύγεις στην Αθηνά ανησυχή. Τι λες, ρε ηλίθιε. Λοιπόν, άκου. Η Αθηνά είναι υπό την προστασία μου. Η Αθηνά το ξέρει. Ηρωνεύκεσαι με κιόλας. Πέρα στο διάλογο. Αν δεν σηκωθεί από το στο σπίτι μου, ηλίθιε, ευλαμμένε, ευλαμμένε! Τούτο, θα το ξαναπείς. Εντάξει. Αν πάμε δικαστήριον και φανεί ότι είμαστε αθώοι, ότι δεν είχαμε ιδέα. Δεν το συνεχίζεις, η υιοθεσία ήταν παράνομη. Και λαλείς μου να ξεχάσω έναν μωρό που το είχα στην αγκαλιά μου τόσους μήνες που το βαφτίσαμε. Ήταν βαφτισμένη. Είμαι κι εγώ διαλυμένος, νομίζεις ότι εγώ είμαι καλύτερα. Να είστε η Ρένα. Πάω να ανοίξω. Ανδρέα, εσύ, έλα μέσα. Πού ήβρες στο σπίτι μας? Τούτο είναι μεγάλη ιστορία. Δεν καταλαβαίνω, τι θέλεις? Να δω το μωρό σας. Αμέσως τούτη στιγμή. Αλλιώς θα καλέσω την αστυνομία. Πού είσαι τόση ώρα? Τι είναι, στο δρόμο για τη δουλειά μου. Αλλά τι είναι τόσο πήγο, ρε Πέτρο, που δεν μπορούσε να μπει από το τηλέφωνο. Είδα από εδώ ο Φίλιππος, ο γιος του Ελευθεριάδη. Μας παρακολουθεί, μας είδε λέει να φιλιόμαστε και ήρθε να με προειδοποιήσει γιατί είσαι υπό την προστασία του. Θέλω να σου μιλήσω. Είναι με καλά, αφήσου με. Φίλιππε, περίμενε. Πέταξες ένα υπονοούμενο για το Φέδωνα. Δεν το εννοούσες. Είναι ο μόνος τρόπος να κλείσει το στόμα του. Θες να συνεχίσει να μιλάει, να πάει μέσα. Αν θα έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στον παπά σου ή στον αρφό σου, ποιον ήταν να επιλέγεις? Τι ερώτηση είναι τι εγώ κάνεις τώρα? Ενώ ρε παιδί μου, αν έπρεπε ένας που τους δυο να ζήσει. Αν κάποιος ελάλεσαι ότι οπωσδήποτε πρέπει να πεθάνει ένας που τους δυο. Ποιο θα επέλεγες να ζήσει? Ας εξομολογηθώ κάτι. Τότε που έπινα, μες τον Οκτώβρη, σε κάποια φάση ήθελα να τα παρατήσω όλα. Ήρθα να σου μιλήσω πριν να σου πω για την έφεση, αλλά τότε περίπου ήταν. Και? Ήθελα να σου πω να ξαναείμαστε μαζί. Μια ζωή να ακούσει εσένα, τις τριμπιές σου, τα καμώματα σου, τα κακομαθημένα σου, όλα τούτα, εντάξει. Κανεί, θα μ' ακούσει εσύ εμένα τώρα. Λοιπόν, άκουμε. Σε κανένα χρόνο που να τελειώσουν τα ούλα και θα συνέλθεις και θα πατάς γερά τα πόθηκια σου στη γη, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ. Και θα κλαίεις. Και θα είναι αργά. Και εγώ μπορεί να γίνω πολλά σκληρά. Καλό σου. Όχι. Εν είσαι σκληρή. Σε κατσά. Βαρέσω διάλυση. Δανάη. Σε πλάκω στο παπλώμα δεν πας στη σχολή. Δανάη. Πάλι τα φόρτω στον κόκορα μωρή Δανάη. Παναγία μου.